Η τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού είναι σε κάθετη αναντιστοιχία με το θέμα που ορίστηκε να συζητήσουμε σήμερα. Αφορά το θέμα, αφορά την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού. Και αυτό το κατεξοχήν βασικό θέμα της σημερινής συζήτησης, ο κύριος Υπουργός το παρέπεμψε σε κάποια επικοινωνία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί είναι σε αναντιστοιχία? Γιατί το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα είναι πολύ σοβαρό, άπτεται της επικίνδυνης εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο και στα αμερικανονατοϊκά επιθετικά σχέδια, και αυτή η εμπλοκή και όπως εκφράζεται με την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού πρέπει να συζητηθεί, όχι στις κατηδίαν. Μα επιτρέψτε εδώ, μου σήμερα, να καταλάβετε κάτι, κύριε συνάδελφε. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ναι, εννοείται ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν το δικαίωμα να πάρουν το λόγο, να θέσουν ερωτήματα. Ασφαλώς. Και να τοποθετηθούν. Ασφαλώς. Άρα η συζήτηση είναι που λέτε. Δικαίωμα που δεν μπορεί να το Μα η συζήτηση που λέτε είναι αυτονόητο. Είναι κύριε ότι συνάδελφε, ο κύριος Υπουργός μια ώρα μας μιλούσε για το. Έθεσε τους βασικούς άξονες της αμερικανονατοϊκής ευρωατλαντικής. Ωραία. Ο Υπουργός, την οποία έχουμε απορρίψει. Επιτρέψτε μου να πω γιατί ότι δεν είναι εθνική. Ωραία. Θέση. Κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου να πω, στην αρχή της συνεδρίασης ρωτήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων εάν θέλετε να κάνουμε συνεδρίαση. Σωστά. Και κλεισμένων των θυρών. Σωστά. Ή ανοιχτή. Ναι. Τοποθετηθήκατε εκτός από τον κύριο Μιλωνάκη όλη η υπόλοιπη από την ελληνική λύση. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Καλά, ότι. Καλά, τώρα δεν θα κάνουμε συζήτηση. Θα πήραμε απόφαση, αστία, κύριε συνάδελφε. Εντάξει. Μα πήραμε απόφαση. Τώρα θα αναιρούμε την απόφαση. Όχι. Λοιπόν, παράκληση. 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 Ωραία, δεν θα μιλάμε τώρα όλοι μαζί. Παράκληση, κύριε συνάδελφε.